πάγιο αίτημα του συλλόγου μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν να γίνει αυτό το πρόγραμμα για τα δεσποζόμενα ζώα. Αυτός ο λόγος είναι ότι με την εμπειρία μας έχουμε δει ότι όλοι το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση των αδέσποτων, αλλά επειδή ασχολούνται πάρα πολύ, υπάρχουν εθελοντές, ο Δήμος, τα αδέσποτα που κυκλοφορούν στους δρόμους, τα περισσότερα είναι στηρωμένα. Το πρόβλημα είναι με τις νέες εγκαταλείψεις. Αυτά προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα, από ανθρώπους δηλαδή που δεν στηρώνουν τα ζώα τους και παρατάνε τα κουτάβια στους κάδους, τα γατάκια. Έτσι γεμίζουμε συνέχεια αδέσποτα, η κάνουλα δεν κλείνει ποτέ και γίνεται ανατροφοδότηση. Πάντα έχουμε εμείς στο παρελθόν αυτά τα προγράμματα τα έχουμε κάνει με ιδιωτική πρωτοβουλία. Έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο. Βοηθάει πάρα πολύ στη λύση του προβλήματος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο Δήμος Χανίων ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Παροτρύνουμε και τους άλλους Δήμους, γιατί είναι λίγοι Δήμοι στην Ελλάδα που έχουν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα και έχουν αντιληφθεί ποια είναι η ρίζα του προβλήματος και από πού πρέπει να ξεκινήσουμε. Και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε εδώ. Για να πούμε στους πολίτες να στηρώνουν τα ζώα τους. Λοιπόν, γενικά δεν πρέπει να έχουμε μηδενιστικές τάσεις. Δεν συμφωνούμε με πάρα πολλά πράγματα από αυτά που κάνει ο Δήμος και αυτά τα αναφέρουμε. Όταν όμως υπάρχει κάτι το οποίο το επικροτούμε και είναι προς σωστή κατεύθυνση, πρέπει να το λέμε. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ ζεστό μέτρο. Για τα υπόλοιπα, μπορούμε να κάνουμε και μια άλλη συνέντευξη, να τα πούμε όλα.